ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων παραμένει πολύ μικρός σε σχέση με τον αυξανόμενο αριθμό των γνήσεων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Από τότε που εκδόθηκε η πρώτη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ, το Ευρωσύστημα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, παροτρύνει τους πολίτες να ελέγχουν προσεκτικά τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν. Τα γνήσια μπορούν να αναγνωρίζονται χάρη στην απλή μέθοδο των τριών ελέγχων, δηλαδή έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπογωνία. Έχουμε βρει, ναι, 50 ευρώ. Τι κάνετε? Τίποτα, εκείνη την ώρα λες τον πελάτη, του παίρνει πίσω και ή φωνάει στην αστυνομία ένα από τα δύο. Ό,τι κάνω κατευθείαν ότι μου δίνουν, τα επιστρέφω ή πληρώνω μου, δεν τα κοιτάω καν. Το Ευρωσύστημα επικοινωνεί με ποικίλους τρόπους, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να διακρίνουν τα γνήσια από τα πλαστά τραπεζογραμμάτια και να διευκολύνει τους φορείς που κατ' επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά, να διασφαλίζουν ότι τα μηχανήματα διαχείρισης και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων μπορούν να εντοπίζουν με αξιόπιστο τρόπο τα πλαστά τραπεζογραμμάτια και να τα αποσύρουν από την κυκλοφορία. Δεν τα κοιτάμε. Πρέπει να τα κοιτάζουμε, αν είναι πλαστά ή όχι. Δεν ξέρουμε. Παθαίνουμε πλάκα με καμιά φορά. Πάμε να τα δώσουμε παντό σε παντοπολείο και παθαίνουμε πλάκα με. Όχι, συνήθως δεν κοιτάω. Μου έχει τύχει βέβαια κέρματα να είναι από άλλη χώρα, αλλά όχι, συνήθως τα χαρτονίζουμε. Εάν υποπτεύεστε ότι έχετε λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο, θα πρέπει να το συγκρίνετε με ένα αποδεδειγμένο γνήσιο. Εφόσον οι υποψίες αποδειχθούν βάσιμες, πρέπει να ειδοποιήσετε την αστυνομία ή την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα ή την τράπεζά σας. Το Ευρωσύστημα στηρίζει τις διοκτικές αρχές των αγορών τους κατά της παραχάραξης και της κυβδηλίας του νομίσματος. Στο διάστημα που προηγήθηκε, παρατηρήθηκαν τα εξής. Τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2016, το ποσοστό πλαστών τραπεζογραμματίων των 20 ευρώ αυξήθηκε και το αντίστοιχο των 50 ευρώ μειώθηκε. Οι δύο αυτές ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί στο 80,3% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων. Η πλειονότητα, 93,6% των πλαστών τραπεζογραμματίων, εντοπίστηκαν σε χώρες της ζώνης του ευρώ. Περίπου 5,4% εντοπίστηκαν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και 1% εντοπίστηκε σε άλλα μέρη του κόσμου. Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ με τα καινοτόμα χαρακτηριστικά ασφαλείας του θα τεθεί σε κυκλοφορία στις 4 Απριλίου 2017.